εγώ διάβασα το πρωτοσέλιδο. Νομίζω για του, να απαντήσουμε σε αυτό ότι είναι αποκαθαρή τύχη. Αποκαθαρή τύχη. Θα απαντήσετε. Που θα φρενήσαμε θύματα. Θα απαντήσετε. Το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη γράφει χαρακτηριστικά πάμε και όπου βγει για ακόμη μια φορά. Ναι, είναι το μοναδικό περιστατικό που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Εδώ παραλίγο να καεί μια ολόκληρη περιοχή, να γίνει στάχτη από τα πυρομαχικά που άρχισαν να σκάνε τα δαμόλη μπροστά μας στη Νέα Χίαλο, δίπλα στη μεγαλύτερη αεροπορική βάση της χώρας. 500.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη Ρόδο και οι εκενώσεις των ξενοδοχείων γίνονταν με το φευγάτε και όπου πάτε ή στην καλύτερη περίπτωση πάνω σε καρότσες φορτηγών. Και τώρα, σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, αποδείχτηκε ότι σε έναν ιδιωτικοποιημένο δρόμο που έχει παραδοθεί σε μια εταιρεία όπου στους 8 ώρες εγκλωβισμένους συνανθρώπους μας είχε κόψει και διόδια, όχι μικρά ποσά τα οποία τώρα είναι η συζήτηση για να αυξηθούν, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, μα κανένα απολύτω σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ατυχήματος, γιατί ατύχημα ήτανε, για να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Διόδια, υπάρχουν κόψανε διόδια. Είχε πει ελεύθερη διέλευση διόδιων για τις εκλογές. Και τώρα δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο. Κόψανε κανονικά διόδια. Όπως κόψανε κανονικά διόδια, να θυμίσουμε και το Γενάρη με το πρώτο χιόνι στην Αττική Οδό, όπου πάλι χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες, μικρά παιδιά. Και μέσα χτες είχαμε φίλους μας, συντρόφους μας, συναδέλφους μας. Εγκλωβισμένοι που παίρνανε οι άνθρωποι απελπισμένοι τηλέφωνο τι να γίνει, τελείωνε το καύσιμο, είχαν μικρά παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα, δεν ξέρανε τι θα απογίνουν. Ποιο ήταν το σχέδιο? Αποδεικνύεται ότι είναι ένα κράτος αποτελεσματικό και γρήγορο σε επιχειρηματικά σχέδια, αλλά είναι πάρα πολύ αργό και δυσκίνητο, εγκληματικά αδιάφορο απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να βαρέσει μια μεγάλη καμπάνα ότι σε τούτη εδώ τη χώρα βασικές υποδομές που είναι για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί και οι ελάχιστες που υπήρχαν, έχουν εμπορευματοποιηθεί. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση έχει δημιουργήσει μια άκρος επικίνδυνη κατάσταση, η οποία πρέπει να ανατραπεί αυτή η επικίνδυνη κατάσταση. Η αλήθεια είναι, κύριε Γκιουλέκα, ότι έχουν μαζευτεί πολλά για 1,5 μήνα διακυβέρνησης, από τότε δηλαδή που ανέλαβε τα καθήκοντά της νέα κυβέρνηση. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Πρωτούλης, έκρηξη πυρομαχικών. Οι μόνοι που είχαν, για να είμαστε ειλικρινείς και να αποδώσουμε τα εύσημα. Οι μόνοι που είχαν, συγγνώμη που σας διακόπτω, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να απονείμουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση, οι μόνοι που είχαν ασφαλή μετακίνηση ήταν το τάγμα νεοναζιστών που πέρασε τρεις χώρες από την Κακαβία στη Νέα Φιλαδέλφια και δολοφόνησε ένα νέο άνθρωπο. Οι μόνοι που είχαν ασφαλή διέλευση. Ότι εδώ υπάρχει η άλλη άποψη την οποία μπορείτε να εκφράσετε. Το να λέμε όμως ότι αυτά έγιναν στην τύχη. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ευθεία προσβολή καταρχήν στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν και οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής νομίας, όχι χθες, γενικότερα. Γιατί αν αυτή την περίοδο που αντιμετωπίσαμε πράγματι τεράστιες πυρκαγιές... Δηλαδή, κύριε Γκιουλέκα, αυτό είναι το σχέδιο εκένωσης. Το σχέδιο εκένωσης της εθνικής οδού, της μεγαλύτερης οδού, της αρτηρίας που οδηγεί στην πρωτεύουσα, αυτό είναι το σχέδιο που έχετε. Το να φλέγεται ένα βιτιοφόρο με υγροποιημένο αέριο, αυτό βάζει σε συνέχεια. Είναι ατύχημα, πράγματι. Πρώτα απ' όλα, για να μην διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Εάν εσείς έχετε άλλη άποψη, τα 10 χιλιόμετρα εγκλωβισμένων ανθρώπων, 10 χιλιόμετρα, αυτό είναι το σχέδιο που έχετε. Το να λέτε ότι όλα αυτά έγιναν στην τύχη, όχι. Κύριε Γκιουλέκα, έκανε τη μετάγγιση όπως έπρεπε να την κάνει. Ούτε η αστυνομία λειτουργήσε στην τύχη. Κύριε Γκιουλέκα, νομίζω. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι. Δηλαδή αυτό ήταν σχεδιασμό. Βοηθήστε με, κύριε Πρωτούλη. 10 χιλιόμετρα, χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι για 8 ώρες. Ήταν ο σχεδιασμό σα. Νομίζω ότι η ένσταση. Κύριε Γκιουλέκα. Εσείς προσβάλλετε τους ανθρώπους με τις ανοησίες που λέτε, κύριε Γκιουλέκα. Λέτε ανοησίες τώρα. Ότι είναι σχεδιασμό 10 χιλιόμετρα στην κεντρική αρτηρία που οδηγεί στην πρωτεύουσα να είναι εγκλωβισμένη για ώρες και ότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός και δίνεται και εύσημα στον κρατικό μηχανισμό που απουσιάζει πλήρως, τι να σας πει κανένας? Μα πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Τι να σας πει κάποιος? Αδιανόητα πράγματα. Έχετε το προτέρημα να είστε στο στούντιο και να ακούγεστε και πιο δυνατά. Νομίζω ότι. Επιχειρηματολογικό μεσαίωνα και κρατήστε αυτά τα επιχειρήματα. Ενώ εσάς αυτό είναι 21ος αιώνας. Σας παρακαλώ. 21ος αιώνας είναι αυτό. Με όλα αυτά. Οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στη μοναδική αρτηρία που οδηγεί στην πρωτεύουσα.
να τα ξεχωρίσουμε μια στιγμή. Λοιπόν, στο σκέλος... Δηλαδή, αν γίνονταν ένα ατύχημα δίπλα στα δηληστήρια, τι θα είχαμε. Έχετε δίκιο. Για όλα αυτά το κεφάλαιο. Κύριε Γιουλέκα, καταρχήν για όλα αυτά η κυβέρνησή σα που υπηρετεί το κεφάλαιο. Κύριε Πρωτούλη, βοηθήστε μα. Για όλα αυτά η κυβέρνησή σα που υπηρετεί το κεφάλαιο, κύριε Γιουλέκα. Σα παρακαλώ, βοηθήστε μα λίγο. Κύριε Γιουλέκα, αυξήστε τα διόδια να έχετε καλύτερο σχεδιασμό. Δεν γίνεται έτσι. Αυξήστε τα διόδια, κύριε Γιουλέκα, τώρα μετά αύριο που θα φέρετε νομοσχέδιο. Ναι, το Κουκουέ από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει την θέση του για την άμεση αποφυλάκηση του Δημάρχου. Η διαφωνία μας είναι στη σύνδεση με την ευρωπαϊκή προοπτική ότι θα λύσει κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι για να υπερασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπατήσει ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, αλλά είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο της χώρας μας. Κανένα διαπραγματευτικό όπλο. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου με την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής δεν λύθηκε, αλλά διαιωνίστηκε. Επομένως, καμία τέτοια λύση δεν πρόκειται να προσφέρει η περίφημη Ευρωπαϊκή Σύνδεση. Σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οξύνονται ανταγωνισμοί με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας και υπάρχουν επικίνδυνες καταστάσεις που πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στον καλλιεργούμενο εθνικισμό.